Η φυγή του κεφαλαίου από το δυτικό κόσμο και της παραγωγικής δραστηριότητος και η εγκατάστασή του σε άλλα μέρη του πλανήτη, στην Ασία για παράδειγμα, στην Κίνα και σε άλλες χώρες ασιατικές, νότια και ανατολικά της Ασίας, στην Αφρική, είχε ως συνέπεια το να εξαφανιστεί το κεφάλαιο που το είχε κάποια τάξη που ενδιαφερότανε για τη χώρα της και που βεβαίως αργότερα έκανε μεγαλύτερες συνθέσεις να δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, την ΕΟΚ, η οποία κατέληξε σε αυτό το τέρας που υπάρχει σήμερα και λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Για καλό σκοπό ξεκίνησε και σε άθλιο αποτέλεσμα έφτασε. Η εξαφάνιση του κεφαλαίου είχε και ως συνέπεια την μη ύπαρξη πλέον κόσμου της εργασίας, δηλαδή γηγενών Ευρωπαίων, Καναδών, Αμερικανών, οι οποίοι εργάζονται και διεκδικούν βεβαίως καλές αμοιβές και έχουν και καλές αμοιβές στα εργοστάσια της δυτικής κεφαλαιοποιήσεως. Τους παραγωγούς και τους εργάτες αντικατέστησε η συμμορία της Wall Street και του City του Λονδίνου και της Φραγκφούρτης και του CAC 40 των Παρισίων, που απομυζούν χρήμα από την παραγωγή, τζογάροντας τις μετοχές και παίζοντας βεβαίως και με τις τραπεζικές αντιθέσεις και βέβαια και με το χρέος των χωρών. Έτσι, οι χώρες εκπίπτουν και μαζί με την έκπτωση των εθνών κρατών έρχεται η διάλυση του ελληνορωμαϊκού και χριστιανοϊουδαϊκού πολιτισμού μας. Καραβιές αλλογενών παρανόμως διαβενώντων τα θαλάσσια ή τα χερσαία σύνορα της Ευρώπης και της Αμερικής γίνονται αντικείμενο πολλαπλής εκμεταλλεύσεως από αυτούς οι οποίοι θέλουν να βγάλουν κέρδη από την σάρκα αυτών των συνανθρώπων μας. Και βέβαια οι χώρες του τρίτου κόσμου χάνουν το πιο σφριγιλό κομμάτι του πληθυσμού που είναι η νεολαία τους. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Τα λέω όλα αυτά διότι βλέπω διάφορες κινήσεις στην ευρωπαϊκή πολιτική, ας το πούμε, καταρχήν, σκανδάλων που ξεσπούν από κεφαλαιοποιήσεις εκτός της Ευρώπης που λαδώνουν ευρωπαίους πολιτικούς. Βλέπω επίσης ότι μετά την προεδρία του πρόεδρου κυρίου Τραμπ, η Αμερική υφίσταται εισβολή παρανόμως εισερχομένων συνανθρώπων μας, που όπως βοά ο διεθνής τύπος και ο διαδικτυακός και ο έντυπος δεν προσφέρουν, αλλά
διαφθείρονται και διαφθείρουν, διότι μαζί με τις μεγάλες πληθυσμιακές εισχωρήσεις μέσα στην Αμερική αυξάνεται συνοδά και η διακίνηση ναρκωτικών, η εκμετάλλευση των ανθρώπων, οι εκτροπές με τρόπο εγκληματικό του γενετησίου ενστίκτου, εκμετάλλευση των ανηλίκων με τρόπο απεχθή και βεβαίως σπάζει και ο κοινωνικός ιστός της Αμερικής. Με λίγα λόγια, ο δυτικός κόσμος βουλιάζει και ένα λόμπι κινουμένων μαριονετών στην επιφάνεια, αλλά από πίσω αυτοί που κινούν τις μαριονέτες είναι άλλοι. Είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να καταστρέψουν τον δυτικό πολιτισμό και δεν είναι άλλοι από τους κεφαλαιοκράτες που ευνοούν την φυγή του κεφαλαίου από τον δυτικό κόσμο για άλλη γη, για άλλα μέρη και που θέλουν να διαδώσουν τις αυτοματοποιήσεις παντός είδους καθώς και τους υγειονομικούς καταναγκασμούς. Αυτό λοιπόν το λόμπι με τις μαριονέτες και αυτούς που κινούν τις κλωστές των μαριονετών θα έλεγα ότι συμπτύσσουν κάποιο σύνολο που θα το χαρακτήριζα ως social φιλελεύθερο σύμπλοκο που δεν έχει να κάνει ούτε με τον κοινωνισμό, το social, ούτε βέβαια με τον φιλελευθερισμό, το liberal. Παίρνει ό,τι χειρότερο από τον κοινωνισμό, παίρνει δηλαδή τη στρούγκα και παίρνει ό,τι χειρότερο από τον φιλελευθερισμό, την εκμετάλλευση. Τη στρούγκα, τον εγκλισμό, τον ζήσαμε με την υγειονομική κατάρρευση που εκτείναξε τις μετοχές των εταιριών που παράγουν τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται ακόμα για να ικανοποιήσουν την υγειονομική παράνοια. Την εκτροπή από τον φιλελευθερισμό, το liberal, που δεν είναι liberal, το βιώνουμε με τις απεχθείς συνθήκες εργασίας που επιβάλλονται σε όλους, και στους ντόπιους και στους εισερχομένους, δηλαδή τους μετανάστες που παρανόμως μπαίνουν μέσα στον δυτικό χώρο. Ταυτόχρονα, ως χάρτινος πύργος έχει καταρρεύσει η συνταγματική νομιμότητα. Έχει καταρρεύσει το κράτος δικαίου. Οι πολιτικοί διακατέχονται εν μέρη από τρόμο όταν σε κάποιες στιγμές αναλαμπής συνειδητοποιούν τι έχει γίνει και εν μέρη από την καταστολή του φόβου τους και του τρόμου τους, η οποία έρχεται και για έναν φυσιογνωμιστή αυτό γίνεται αντιληπτό από την βοήθεια που λαμβάνουν προδήλως με κάποιον τρόπο. Δυστυχώς, οι πολιτικοί μαριονέτες, πολιτικοί παύλα μαριονέτες, είτε τρομάζουν, είτε καταστέλουν τον τρόμο τους τεχνιέντος. Ή κινούνται στα νήματα του κουκλοθεάτρου, του social liberal κουκλοθεάτρου, κάνουν τη δουλειά τους,
δολοφονούν δηλαδή τον άνθρωπο της ρωμαϊκότητας, τον γνωστό άνθρωπο της Ελλάδος, της δρόμης, του χριστιανισμού, του Ιουδαϊσμού. Χρησιμοποιείται η εκτροπή από το Ισλάμ, που μετατρέπει το Ισλάμ από μία θρησκεία συνανθρώπων μας σε εργαλείο διαδόσεως του μίσους, και εργαλειοποιούμε το Ισλάμ, διαδίδεται και η τρομοκρατία, αλλά και ενσπείρεται και ο φόβος στους δυτικούς ανθρώπους, έτσι ώστε να ζαρώσουν και να μην αντιδράσουν, όπως το θύραμα του βόα που μπροστά στο στόμα του βόα συρρυκνώνεται, είναι ένα άλλο γεγονός, και το όλο θέαμα τελειούται με την επιταγή της προσαρμογής. Ο άνθρωπος δηλαδή καλείται να μην είναι ελεύθερος άνθρωπος, να γίνεται ένα εργαλείο. Σε μια άρρωστη πραγματικότητα κάποιου διαρκούς άνισου ανταγωνισμού, με το παιχνίδι να είναι στημένο και με το αποτέλεσμα δεδομένο σε βάρος των ανθρώπων. Μία μεγάλη φιλόσοφος, την οποία την εκτιμώ απεριόριστα, η Μπαρμπαρά Στιγκλέρ, διερωτάται σε ένα στοχασμό της. «S'adapter à une société malade», να προσαρμοστούμε σε μια άρρωστη κοινωνία. Επειδή και εγώ προσπαθώ να στοχαστώ, χρησιμοποιώ τον στοχασμό της Μπαρμπαρά Στιγκλέρ και σας ρωτώ, «S'adapter à une société malade», να προσαρμοστούμε σε μια άρρωστη κοινωνία που έχουν κατασκευάσει οι social liberal μαριονέτες. Τι λέτε?